Τώρα, θα πάμε στην κυρία Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παραρά. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Χαμηλώστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο ή το διαδίκτυο από όπου μας ακούτε, ναι. Για να κάνουμε την κουβέντα. Είστε από Δισπηλιό, έτσι, κάτοικος, ή κάνω λάθος? Ναι, ναι, ωραία. Από το Δισπηλιό. Ωραία. Έχετε ζητήσει να κάνετε παρέμβαση για όλο αυτό που γίνεται. Θα ήθελα με προσοχή να σας ακούσω. Δώστε μου όλες τις λεπτομέρειες και ό,τι θέλετε να πείτε σήμερα. Καταρχήν θέλω να σας πω κύριε Παραρά ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ τον εαυτό μου και μια μερίδα πολιτών, φαντάζομαι όλους τους πολίτες, όλους τους κατοίκους του Δισπηλιού, που από την Παρασκευή το απόγευμα δυστυχώς βρέθηκαν μέσα σε μια δίνη πρωτοφανών εξελίξεων για το χωριό μας. Ακούμε τόσο καιρό, όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν για να λυθεί το πρόβλημα. Ναι, ακούμε πώς έγινε, ναι, τι έγινε, τι δεν έγινε. Ωραία. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θεωρούμε όμως ότι αυτό ήταν το αυτονόητο, έτσι, το να επιληθεί αυτό το ζήτημα και να μπορέσουμε να έχουμε ξανά καθαρό. Δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται, και είναι και το εύλογο και είναι και η δουλειά που πρέπει να κάνουν οι θεσμικοί παράγοντες. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μας απασχολούν εμάς, ναι, εδώ στο Δισπηλιό. Καταρχήν, πέρα από την επίλυση του προβλήματος, αυτό που μας απασχολεί είναι γιατί εκτέθηκε το Δισπηλιό σε τέτοιο κίνδυνο. Αν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθότι γνωρίζουμε ότι η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει από το 2014, όταν η μία από τις γεωτρήσεις βρέθηκε με μολυσμένο νερό. Ναι. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα, γιατί η δεύτερη γεώτρηση που ανοίχθηκε ήταν τόσο κοντά στην πρώτη, δεν είχαν σκεφτεί ότι θα μολυνθεί και η δεύτερη. Ναι, ότι επειδή υπάρχει πρώτη θα ακριβώς, είναι έτσι και η δεύτερη. Με τον χρόνο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί αυτή η ολιγορία. Έχουμε επίσης πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το πότε έπρεπε να ενημερωθούμε στο Δισπηλιό για αυτή την υπόθεση. Ενημερωθήκαμε την Παρασκευή το απόγευμα. Το θέμα μας είπαν ότι ήταν ήδη γνωστό από το μεσημέρι. Δυστυχώς οι περισσότεροι κάτοικοι του Δισπηλιού ενημερώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και μάλιστα από τα blogs που έβγαλαν το θέμα. Ναι. Μέχρι εκείνη την ώρα, κύριε Παράρα, εμείς νερό πίναμε, μπάνιο κάναμε, φαγητό μαγειρέψαμε. Ακόμα και εκείνη την ώρα που το μάθαμε, δεν ήταν γνωστό το θέμα σε όλο το Δισπηλιό. Η κόρη μου, για παράδειγμα, γύρισε στο σπίτι την ώρα που εγώ ήμουν στο καφενείο, όταν γινόταν η ενημέρωση, και έκανε μπάνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βέβαια, βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι, για αυτές τις ώρες, τι να πω τώρα, ελπίζω να είναι μόνο μερικές ώρες αυτό το που έγινε. Ναι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι επιποδός οι πάντες και να ενημερώσουν τους πάντες, να χτυπάει ένα γερμός. Δεν γίνεται ένα χωριό, ένα δημοτικό διαμέρισμα. Έτσι απλά, ναι, είπαμε στο καφενείο την ώρα που έγινε αυτή η συγκέντρωση, η καμπάνα του χωριού έπρεπε να χτυπήσει. Ναι, βέβαια. Δεν είναι κάποιος να πει γιατί. Βεβαίως η καμπάνα του χωριού. Και αμφιβάλλουμε, αν υπήρχαν και ακόμα και το βράδυ της Παρασκευής, αν είχαν ενημερωθεί όλοι οι κάτοικοι του Δισπηλιού, πιστεύω ότι υπήρχαν ηλικιωμένοι που δεν ήξεραν καν και συνέχισαν να καταναλώνουν αυτό το νερό. Τώρα, αυτό, είναι για αυτό είναι για την Παρασκευή, έτσι, για αυτές τις μέρες, για αυτή την ημέρα, Παρασκευή, για αυτές τις ώρες, λέτε. Ναι. Έτσι. Τώρα, το άλλο θέμα που προκύπτει. Πριν 15 μέρες, πριν σκάσει αυτή η βόμβα, ξέραμε ότι βγήκε ένα δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα. Στο ίντερνετ, ναι, σε τοπική εφημερίδα, που έλεγε για την ακαταλληλότητα του νερού. Ότι υπάρχει πρόβλημα κτλ. Ναι. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, βγαίνουν δημοσιεύματα. Ίσως κάποιοι θέλουν να πούν ότι να, εκείνο δεν είναι έτσι. Πρέπει να ελεγχθεί όμως το δημοσίευμα. Εφόσον, ωραία, βγαίνει, ας το ελέγξουν. Ναι. Εφόσον λοιπόν υπήρξε μόνο μια λιτή ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΚ που διαβεβαίωνε ότι το νερό είναι κατάλληλο, δεν έγινε κάποιο άλλο επίσημο, κάποια άλλη επίσημη κίνηση για να ενημερωθούμε εδώ στο Δισπηλιό. Οι περισσότεροι, ενώ είπαμε στην αρχή δεν πίνουμε νερό, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο να παίρνουμε νερό στο σπίτι, τελικά το αφήσαμε γιατί μας διαβεβαίωσε η ΔΕΙΑΚ ότι όλα είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι πολλοί κάτοικοι του Δισπηλιού,
με δική τους πρωτοβουλία τηλεφώνησαν στη ΔΕΙΑΚ, τηλεφωνούσαν επανειλημμένα τις προηγούμενες 15 μέρες και ζητούσαν διαβεβαίωση ότι το νερό είναι κατάλληλο. Μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι υπάρχουν άτομα που τηλεφώνησαν και τους διαβεβαίωσε η ΔΕΙΑΚ ότι το νερό είναι κατάλληλο και μάλιστα είπανε πιείτε άφοβα. Ξαφνικά την Παρασκευή μαθαίνουμε ότι το νερό είναι κατάλληλο. Τώρα, αυτά που λένε ότι ο δείκτης ήταν στο 7 την Πέμπτη, ανέβηκε στο 50 την Παρασκευή, δεν είμαστε ειδικοί και δεν ξέρουμε αν και πόσο μπορεί να γίνει. Ναι. Ένα ερώτημα. Κοιτάξτε όμως να σας πω κάτι. Ναι, ναι, βάλτε και το ερώτημα και θα σας πω. Βάλτε και το ερώτημα, ναι. Ένα ερώτημα είναι, οι αναλύσεις που γίνονται βγαίνουν επί τόπου, δηλαδή πήρανε το δείγμα το πρωί της Παρασκευής και μέχρι το μεσημέρι βγήκανε, ή χρειάζονται κάποιες μέρες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι. Δεύτερο ερώτημα. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσονταν όλες αυτές τις μέρες ή ήταν μεμονωμένο για μια στιγμή, για μια μέρα. Επίσης, τώρα αυτή τη στιγμή το νερό πέρυσι στη Βρύση μας έχει ξαναελεγχθεί? Όντως υπάρχουν αυτά τα επίπεδα αυτής της ουσίας στο νερό? Ναι, σήμερα. Γιατί παράδειγμα εμείς... μπορεί να είναι διάφοροι παράγοντες, μπορεί να είναι πολύ ζέστη, μπορεί να είναι κάποια, κάτι άλλο, ναι. Λέτε, αν ισχύει σήμερα. Ναι, αυτές τις μέρες εμείς, πρέπει κανονικά να γίνεται. Ναι. Ως κάτοικοι έχουμε αποφασίσει να πάρουμε δείγμα νερού σήμερα και να το δώσουμε σε ιδιωτικό εργαστήριο για να κάνουμε μόνοι μας μία ανάλυση. Και θα έχει ενδιαφέρον, να μας πείτε το αποτέλεσμα βέβαια, έτσι, και μακάρι ναι, αυτό, να... αυτό θα δρομολογηθεί σήμερα. Σήμερα. Να σας ρωτήσω, πληροφορήθηκα ότι αγανακτισμένοι πολίτες, εγώ λέω και πάλι δικαιολογημένα, ο κόσμος αντιδράει και όλοι σας, έτσι. Ο καθένας τα έκανε το ίδιο. Κύριε Παραρά, μπορείτε να βρεθείτε και εσείς στη θέση μας. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε παιδιά, έχουμε... Το έχει περάσει... Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ναι. Δεν μπορεί καν να διανοηθεί κάποιος στο δυσπηλιό ότι το παιδί του ήπιε όχι, νερό δίκιο. Που έχει μια καρκινογόνο ουσία και μάλιστα τόσο... επικίνδυνη. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Σας είπα ότι είναι τεράστια αγανάκτηση. Εμείς το περάσαμε αυτό, αν θυμάστε, με 5.000 άτομα στην Καστοριά που είχαν πάει στο νοσοκομείο με προβλήματα ναι, ναι. τότε, με την, που είχαν μπερδευτεί σωλήνες ίδρυυσης και αποχέτευσης. Είχαμε άλλο ακριβώς. θέμα τότε που έγινε ο μεγάλος ο χαμός. Απλά στην συγκεκριμένη εδώ, περίπτωση τώρα, βέβαια, τα πράγματα όμως... είναι πολύ σοβαρά, ναι, ναι, γιατί βέβαια. από δικιά μας πρωτοβουλία πάλι ψάξαμε και βρήκαμε τι είναι αυτή η ουσία, γιατί επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε μέσα και την Παρασκευή. Mm-hmm. Ρωτούσαμε και μας έλεγαν οι αρμόδιοι, κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει την αυτή η ουσία, κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τώρα ή στο μέλλον. Οπότε ψάξαμε και βρήκαμε εμείς. Και το αναρτήσαμε κιόλας σε διάφορες ομάδες στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, πήραμε την πρωτοβουλία σαν κάτοικοι να κάνουμε καταγγελία στην εισαγγελέα της Καστοριάς. Συγκεντρώθηκαν ήδη από την Παρασκευή που έγινε η πρώτη συνάντηση 30 υπογραφές. Χθες μια ομάδα συναντήθηκε με έναν δικηγόρο ο οποίος συνέταξε την καταγγελία και μαζί πήγανε στην εισαγγελέα. Οπότε έχει ήδη κατατεθεί αυτό το έγγραφο προς κάθε υπεύθυνο. Η καταγγελία αφορά τη ΔΕΙΑΚ καταρχήν, αφορά τον Δήμο Καστοριάς, αφορά το Τμήμα Περιβάλλοντος, αφορά το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και βέβαια κάθε υπεύθυνο. Θεωρούμε ότι υπήρξε ολιγορία, ίσως αμέλεια, ίσως τολμώ να πω και δόλος. Αυτά θα τα διερευνήσει η εισαγγελέας, η έρευνα έχει δρομολογηθεί και θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Ναι, εγώ λέω και πάλι ότι πολλά μπορούμε να δούμε και θα τα δούμε βέβαια στην πορεία. Αυτό που προέχει είναι το πόσιμο, το καθαρό νερό, το οποίο θα πρέπει να φτάσει πια στα σπίτια και μετά θα δούμε κι άλλα. Από εκεί και πέρα, σας έχουν, τώρα είπατε ότι πήρατε δείγμα για να κάνετε σε ιδιωτικό εργαστήριο μια μέτρηση για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Θα το κάνουμε αυτό σήμερα. Εντάξει, ναι. Θα το κάνετε. Υπάρχουν και έξοδα όμως. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής τώρα, ότι πρέπει να εντοπιστεί η αιτία του κακού. Και δεν είναι μόνο για την περιοχή σας. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα, γι' αυτό το βάζω απλώς. Πάρα πολύ σημαντικό είναι, νομίζω. Γιατί ακούω ακόμα και... ακούω διάφορα για το τι είναι. Λέω και πάλι ψυχραιμία για το πώς το αντιμετωπίζουμε, έτσι, σε μια δύσκολη στιγμή. Ψυχραιμία όμως, γιατί μπορεί να είναι απλές φήμες, μπορεί να μην είναι, όμως είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η αιτία και από πού προέρχεται όλο αυτό. Όσον αφορά αυτό το θέμα, εμείς δεν έχουμε πάρει θέση. Εμείς απλά να ζητούμε την αιτία. Δεν έχουμε
δηλώσει ποιος θεωρούμε εμείς ότι μπορεί να είναι υπεύθυνος. Αυτό θα το βρούνε οι αρμόδιοι. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Το βρούνε οι αρμόδιοι. Ναι. Το θέμα είναι πώς το άφησαν, πώς διοχετεύτηκε αυτή η ουσία στο δημόσιο δίκτυο του νερού. Κάτι το θεωρούμε εγκληματικό, γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό, είναι είδος πρώτης ανάγκης. Θα έπρεπε, κατά εμέ, να υπάρχουν καλύτεροι έλεγχοι, μεγαλύτερη μέρημνα, και από τη στιγμή που ξέραμε ότι υπάρχει πρόβλημα από το 2014, έπρεπε να έχει δρομολογηθεί ήδη το έργο αυτό που γίνεται σήμερα και όχι να το αφήσουμε να γίνει το κακό πρώτα και μετά. Γιατί για μας εδώ στο Δυσπηλιό το κακό έγινε. Όσο και αν προσπαθούν όλοι να το υποβαθμίσουν, δεν έγινε τίποτα. Όχι, έγινε. Γιατί εμείς έστω και για μια μέρα ήπιαμε μολυσμένο νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ναι, και όταν πίνεις τέτοιο νερό, κατά ψέματα, κανείς δεν ξέρει όχι τις επιπτώσεις μελλοντικά και το τι μπορεί να συμβεί και το πόσο ισχυρή είναι η μόλυνση, τι μπορεί να συμβεί την ίδια στιγμή, ας πούμε, έτσι. Ό,τι και να λέμε, όσο και αν το αναλύουμε και θα πει κάποιος κινδυνολογούμε, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αν κάποιος νομίζει ότι είναι έτσι, τον προκαλώ να έρθει και να πιει νερό σήμερα από το Δυσπηλιό, από τη Βρύση. Αν νομίζω ότι ήταν πολύ μικρή ποσότητα, όπως λένε, και δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα το έκανε κάποιος εν γνώση του. Δεν θα αργόταν κανείς να πιει νερό σήμερα από το Δυσπηλιό. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι, ξέρετε, οπότε, κατά... και ξέρετε τώρα, επειδή το πάθαμε αυτό, οι διαβεβαιώσεις δεν μας πείθουν πλέον. Ναι, και λογικό είναι, νομίζω λογικό είναι. Τώρα... Και επίσης, κάτι άλλο. Ναι. Θα θέλαμε να έχουμε ενημέρωση από κάποιον ειδικό πάνω στο θέμα. Mm-hmm. Ειδικό, που ξέρει. Γιατί τον ακούω τον καθένα να λέει δεν έχουμε πρόβλημα, ή έγινε αυτό, ή έγινε το άλλο. Εμάς δεν μας αφορά. Θέλουμε κάποιον ειδικό να μας μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Προσέξτε τώρα. Να μας πει τι πάθαμε, ναι, και τι μπορεί να πάθουμε στο μέλλον. Αυτό το οποίο τώρα ακούω να λέτε, δηλαδή ότι θα γίνει μια μέτρηση, ας πούμε, καινούρια, που για μένα και η ΔΕΙΑΚ πρέπει να την κάνει και να πάρει απευθείας τη μέτρηση, ενώ τα αποτελέσματα. Κανονικά, ναι. Θα έπρεπε να ξέρουμε κάθε μέρα από την Παρασκευή σε τι επίπεδα βρέθηκε αυτή η ουσία στο νερό. Αν υπάρχει ακόμα, αν ήταν μεμονωμένο περιστατικό εκείνη τη μέρα ή όχι. Mm-hmm, ναι, γιατί όντως αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Δεν ξέρω τώρα, επειδή πήγατε και στον εισαγγελέα, αν θα υπάρξει από εκεί κάποια παρέμβαση. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Δεν μπορεί να μείνει έτσι, γιατί αύριο, επαναλαμβάνω, αυτό μπορεί να προκύψει κάπου αλλού. Άρα, ναι, εφόσον το έχουμε ήδη εκεί, πρέπει να περιορίσουμε την όποια ιστορία και εξέλιξη εκεί. Να το εντοπίσουμε και να δούμε τι γίνεται. Κακά τα ψέματα, εντάξει. Μην περιμένουμε να πάει και αλλού όλο αυτό. Στην περιοχή γενικά, από ό,τι λένε, υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, ναι, τώρα βγήκε και η άλλη, όχι φήμη, η ενημέρωση ότι στο Άργος έχουν βάλει φίλτρα στις δεξαμενές του νερού ήδη. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Ήξεραν κάτι. Αυτό είναι και όποιος ξέρει, ας βγει να το πει και να μας εξηγήσουν που τι είναι. Δεν μας αφορά εμάς το Δυσπηλιό, απλά το λέω ότι ακούστηκε. Όχι, όχι, ναι, κοιτάξτε, το αντιμετωπίζουμε όλοι πια σαν περιφερειακή ενότητα. Έτσι, εδώ ζούμε όλοι. Εννοείται, σήμερα είναι εννοείται εκεί, αύριο είναι αλλού κτλ. Να ξέρετε, πάντως πληροφορούμε ότι υπάρχει, για μισό λεπτό, υπάρχει και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Μάλλον. Υπάρχει σήμερα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Επίσημα δεν έχω λάβει κάτι, τώρα απλά ενημέρωση λαμβάνω από μια πηγή μου. Ναι, ίσως θα έρθει σε λίγο πρόσκληση για δημοτικό συμβούλιο έκτακτο. Ναι, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Πρέπει να ενημερωθούν ίσως και οι δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Για μένα όμως, κυρία Μιχαλοπούλου, πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και στα ερωτήματα που βάζετε εσείς τώρα δημόσια, και δεν είναι μόνο δικά σας, είναι ερωτήματα που προκύπτουν από όλες, ίσως φαντάζομαι, τις οικογένειες της περιοχής. Έτσι. Εννοείται, και από τον καθένα μας πια. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, με αυτά που λέω, εκπροσωπώ όλους τους χωριανούς, οι οποίοι είναι πραγματικά αναστατωμένοι. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε νερό και δεν μπορούμε να κάνουμε να ικανοποιήσουν τις καθημερινές μας ανάγκες. Είναι όλο αυτό το ζήτημα που μας ταλανίζει από την Παρασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, έτσι, σε πρώτη φάση. Να ξέρετε, ναι, ότι εμείς εδώ είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε, για ό,τι νεότερο. Να κρατήσετε επαφή και να μας ενημερώνετε ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε προκύψει, να το δημοσιοποιούμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό που εύχομαι είναι να τελειώσει πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Αύριο μεθαύριο να τελειώσει όλο αυτό και να μας πούν επίσημα, από την στιγμή που θα γίνει το έργο,
Οπότε ο κόσμος, άσχετα το νερό που είναι ήδη σε κανονική ροή βέβαια, όταν θα βγει ανακοίνωση ότι είναι κατάλληλο πλέον να μας εξηγήσουν αν οι σωλήνες που ήδη, έχουν μολυνθεί, αν κρατάνε ακόμα αυτό που πρέπει, αν πρέπει να περάσει ένα 24, όλα αυτά να τα ξεκαθαρίσουν, έτσι. Νομίζω, κύριε Παραρέα, ότι θα περάσει πολύς χρόνος, πολύς καιρός, για να εμπιστευτεί ξανά το δυσπηλιό, το δίκτυο ίδρυυσης. Όλο αυτό που λέτε, το πώς έχουν μολυνθεί, όχι, πώς έχει μολυνθεί όλο το δίκτυο. Προσέξτε, εγώ λέω αν έτσι, γιατί δεν θέλω να κινδυνολογώ. Αν. Ναι, όχι, μα μπορεί, λογικό είναι. Μπορεί αυτή, εγώ δεν ξέρω, μπορεί αυτή η ουσία να μην είναι τίποτα, να φεύγει με το τρεχούμενο και να τελειώνει. Λέω και πάλι όμως, επειδή παλαιότερα, πολύ παλιά, τότε, γίναμε όλοι ειδικοί τότε που είχαμε το θέμα στην Καστοριά και διαβάσαμε αρκετά και ακούσαμε και στελέχη από το Υπουργείο είχαν έρθει, έλεγαν πάρα πολύ βασικό, όταν μένουν χωρίς νερό οι σωλήνες ίδρυυσης για μια, δυο, τρεις ώρες, εκεί αναπτύσσονται μικροοργανισμοί που είναι βλαβεροί. Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι μικροοργανισμοί, δεν ξέρω αν αναπτύσσονται τώρα, αν παραμένουν, τι χρειάζεται. Οι ειδικοί όμως νομίζω ότι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για όλα αυτά. Αυτό περιμένουμε κι εμείς. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Βήμα να ακουστεί και η φωνή των ελεύθερα, του δυσπηλιού. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Εδώ είμαστε και από το δελτίο μας το βράδυ και από εδώ από τον Α. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην υποβαθμιστεί το θέμα. Να μην κάνουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Όχι, βέβαια. Συνέβη. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να σας πω κάτι και να θελήσουν θεσμικοί παράγοντες που τουλάχιστον είδαμε ότι δεν το κρύψαν. Έτσι αισθάνομαι εγώ, εννοείται. Τι να κρύψουμε τώρα και να θελήσουν να το υποβαθμίσουν. Εάν δεν λυθεί, δεν υποβαθμίζεται. Εγώ είπα και κάτι άλλο όμως. Αφού λυθεί, δηλαδή αφού δοθεί το νερό και είμαστε εντάξει, εγώ τότε απλώς δημοσιογραφικά σκέφτομαι μια μικρή έρευνα να κάνω. Να δω λίγο τη ροή, που ανισολύνες, από πού παίρνουμε, τι υπάρχει δεξιά-αριστερά, τι πιθανότητα. Θα το ψάξουμε και λίγο μόνοι μας. Αλλά νομίζω να τελειώσει πρέπει, λίγο η περιπέτεια. Να δοθεί το νερό και μετά. Σε πρώτη φάση αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.